ΠΑΕΚΟ, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος που έχει αναλάβει τη φετινή σχολική χρονιά. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της εκδήλωσης είναι να δείξουμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Το σχολείο δεν πρέπει να προωθεί μόνο την παπαγαλία, όπως πολλοί το κατηγορούν, αλλά πρέπει να είναι κοντά στους νέους. Θα τους συμβουλεύει να αναπτύσσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, να ευαισθητοποιεί πάνω στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο πλανήτης μας. Να τους κάνει ενεργά μέλη της κοινωνίας αυτής, να τους παροτρύνει να παίρνουν πρωτοβουλίες. Γιατί οι νέοι είναι το μέλλον της κάθε χώρας. Πρέπει να έχουν στόχους και όνειρα. Πρέπει να είναι ικανοί να μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος, να κρίνουν, να δραστηριοποιούνται και να μάχονται για το καλό των ιδίων και του πλανήτη μας. Ένα λοιπόν από τα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η καθημερινά η κοινωνία μας είναι το φαινόμενο του ρατσισμού. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση αφενός για να δείξουμε την αντίθεσή μας στα ρατσιστικά φαινόμενα και αφετέρου για να ευαισθητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Θα θέλαμε όμως να ξεκινήσουμε κάνοντας αναφορά σε ένα φαινόμενο που σχετίζεται με αυτό του ρατσισμού και που συναντάται μέσα στα ίδια τα σχολεία μας. Και φυσικά μιλάμε για τον σχολικό εκφοβισμό που είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να το διαχειριστούν. Επειδή τα λόγια είναι περιτά, μη στεκόμαστε σε αυτά. Ετοιμάσαμε το παρακάτω βιντεάκι και ας ελπίσουμε όλοι μας, μαθητές, καθηγητές, γονείς και κοινωνία, να προβληματιστούμε και να βρεθούμε από κοινού και να βρούμε από κοινούς τρόπους αντιμετώπισης απαλλαγμένα από προκαταλήψεις και ταμπού.